Το πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας που ξεκίνησε την Τρίτη στη Μεγάλη Βρετανία, με πυκνές χιονοπτώσεις και τον υδράγυρο να πέφτει σημαντικά κάτω από το 0, φτάνοντας και στους μείον 18, ανάγκασε τους μετεωρολόγους να σημάνουν κόκκινο συναγερμό. Τι σημαίνει όμως ο κόκκινος συναγερμός? Πρόκειται επί της ουσίας για μια προειδοποίηση σύσταση στους πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς από την κακοκαιρία, ενώ είναι πολύ πιθανός ο κίνδυνος εκτεταμένων ζημιών, οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τα πάσης φύσεως δρομολόγια στις συγκοινωνίες. Το χιόνι που πέφτει πυκνό σχεδόν σε όλη τη Βρετανική επικράτεια προξενεί τεράστια προβλήματα σε όλο το συγκοινωνιακό και οδικό δίκτυο, ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων αλλά και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Μάλιστα, πάνω από 1.300 σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ από τα τροχαία που σημειώθηκαν έχασαν τη ζωή τους ήδη 4 άνθρωποι. Όμως το χιόνι που έπεσε έδισε τα διάσημα αξιοθέατα της Βρετανικής πρωτεύουσας στα λευκά και οι Λονδρέζοι δεν έχασαν ευκαιρία να ανεβάσουν φωτογραφίες τόσο από αυτά όσο και από πάρκα που έχουν γεμίσει χιόνι, χαριζοντάς μας εντυπωσιακές φωτογραφίες.